Την ώρα που η αυτοδιοίκηση τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο για την πολιτική προστασία, αυτή καλείται να μείνει εκτός προγραμμάτων που ενισχύουν σχετικούς εξοπλισμούς και μέσα. Αυτό επισημάνθηκε σήμερα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σχετικά με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ που αποφασίστηκε να εξαντληθεί σε πόρους μόνο στα σώματα ασφαλείας και όχι στην αυτοδιοίκηση. Θα ήθελα να εκφράσω έτσι τη λύπη μου για τη στεναχώρια σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ, το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα ΕΓΙΣ, που σε κάθε περίπτωση ήταν ένα αρκετά σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Ο προβληματισμός και η στεναχώρια γίνεται στο γεγονός ότι δυστυχώς την αυτοδιοίκηση την άφησαν απ' έξω. Πολύ άδικο με την έννοια ότι είναι ζητήματα τα οποία χρόνια ταλανίζουν αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία είτε από το Ταμείο Ανάκαμψη είτε από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, που δυστυχώς την αυτοδιοίκηση την άφησαν απ' έξω. Ήταν καθαρά πολιτική απόφαση, δεν νομίζω ότι ήταν κάποια απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα, ό,τι είχαμε και πέρυσι, μέσα υπάρχει ένα θέμα εκεί. Προσπαθούμε και τα οχήματα των Δήμων και των υπηρεσιών να τα έχουμε σε μια σωστή και να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, όμως δεν πάβει να είναι παλιά οχήματα, να βγάζουν βλάβες και εκεί δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Στην πρώτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, μετά τη μεγάλη άσκηση Μίνωας, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν και στο κονδύλι των 30 εκατομμυρίων ευρώ για όλους τους δήμους της χώρας, που μέχρι να αποδοθούν λόγω της γραφειοκρατίας και της καθυστέρησης στην απόφαση τα χρήματα αυτά να δοθούν, θα χαθεί η μισή από την περίοδο που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι κάτι περισσότερο από ορατός λόγω και των συνθήκων κλιματικής κρίσης. Δόθησαν καθυστερημένα, δηλαδή 30 εκατομμύρια να μοιραστούν σε όλους τους δήμους της επικράτειας για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από δασικές περιοχές μέχρι να γίνει μελέτη, να ψηφιστεί από τη Δημοτική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει εκταμίευση. Θα έχει περάσει η μισή αντιπυρική περίοδος. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του συντονισμού, εκείνο που επισημάνθηκε είναι ότι βρίσκεται σε καλό επίπεδο μεταξύ των υπηρεσιών της Κρήτης, με τη σημείωση πάντως ότι ένα μεγάλο μέρος της πρόληψης φέτος αφορά τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων, οι οποίοι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς προβλέπονται πρόστιμα, την ώρα ωστόσο που μερίδα αυτοδιοικητικών σημειώνει ότι στο σχεδιασμό που έχει γίνει εντοπίζονται και κενά και θολά σημεία. Είναι εφαρμόσιμος σε δεύτερο χρόνο αυτός ο κανονισμός. Παρόλα αυτά, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προσπαθούμε με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, σε προσωπικό, σε πόρους, σε συνεργασία πάντοτε άψογη με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα την πυροσβεστική, να έχουμε το καλύτερο και επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανησυχούμε φυσικά για την εξέλιξη της αντιπυρικής περιόδου, διότι οι κλιματολογικές συνθήκες δεν ευνοούν μια ήρεμη και ηφησυχασμένη περίοδο. Θεωρούμε όμως ότι θα το παλέψουμε, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε ο καθένας από το κομμάτι του στις υποχρεώσεις του.